Για πάμε στην αθλητική μας ενότητα. Να καλησπέρισω καταρχήν τον Γιώργο Μίμικο, αν και δεν έχει έρθει μόνος. Βέβαια. Είπαμε να έρθουμε από ταξίδι και να έχουμε και παρέα μαζί μας. Έτσι. Και παρέα η οποία έρχεται και ενώψει ενός πολύ σημαντικού αγώνα, ο οποίος θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι καλή είναι η αγώνες ποδοσφαιρική γενικότερα, αλλά όταν έχουμε ντέρμπι στην πόλη, είναι πάρα πολύ διαφορετικό το συνέστημα για τους φιλάθλους, για όλους μας. Είναι η ζωή μας αυτά τα παιχνίδια. Να καλησπερίσουμε και να τους καλωσορίσουμε. Να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους, αφού πούμε ότι είναι και καλοί φίλοι, ασχετά από συναντίπαλοι, διότι έχουν υπάρξει και συμπαίχτες και μάλιστα στα μικρά τους χρόνια. Ξεκινάω, Βαλάντη, να μου επιτρέψει από τον γηπεδούχο της Κυριακής, τον Μάνο το Φουκαράκη. Καλώς ήρθες, Μάνο. Καλησπέρα. Βαλάντη Κοζορώνη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες και εσύ. Και σας ευχαριστούμε και τους δύο που είστε απόψε εδώ, γιατί σίγουρα αυτό που θέλουμε να περάσουμε, νομίζω Νικολέτα, όταν έχετε ένα παιχνίδι Ρότος Εργοτέλης και είναι ντέρμπι για το Ηράκλειο, πάνω απ' όλα είναι ότι καταρχήν είναι γιορτή. Και το λέω όχι επειδή είναι εντετριμένη η φράση, αλλά είναι η πραγματικότητα. Την Κυριακή, είπαμε, ο αγώνας. Ακριβώς. Στην Αλικανασό. Και είναι πολύ σημαντικό για το Ηράκλειο και σε αυτή την κατηγορία να έχει δύο εκπροσώπους. Και για την Κρήτη που έχει τέσσερις, ούτως ή άλλως είναι και αυτό σημαντικό, γιατί υπάρχουν και δύο από τα Χανιά. Μάνο, θα υποδεχτείς και τον Εργοτέλη και ένα καλό σου φίλο. Ήσουν και στον Εργοτέλη πριν να βρεθείς στον Ηρόδοτο. Και για εσάς το παιχνίδι είναι ιδιαίτερο, διότι παίζεται με μια ομάδα που μέχρι τώρα έχει εντυπωσιάσει. Ναι, το παιχνίδι είναι ιδιαίτερο για όλους και για εμένα ειδικά, επειδή αγωνιζόμουν τη φανέλα του Εργοτέλη. Ξέρουμε ότι ο Εργοτέλης έχει πολύ ποιοτικό ρόστερ, διαθέτει και πολύ καλό προπονητή. Το ποδόσφαιρο που παίζει φέτος έχει εντυπωσιάσει όλο τον κόσμο. Θα είναι ένας δύσκολος αντίπολος, αλλά πιστεύω ότι είμαστε προετοιμασμένοι για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Και εσείς όμως έχετε κάνει καλές εμφανίσεις, απλά κάπου ήρθαν τα στραβά λίγο μαζεμένα στο τέλος. Ναι, ξεκινήσαμε θεωρώ αρκετά καλά. Κάναμε και τρεις συνεχόμενες νίκες. Τότε τα τελευταία δύο παιχνίδια δεν τα πήγαμε όπως θέλαμε. Αλλά θεωρώ ότι θα ανακάμψουμε. Βαλάντη Κοζορώνη, είναι χαρά μας που είσαι πίσω καταρχήν στην πόλη. Έκανες, να το πω, το αγροτικό σου μεταφορικά στα Γιάννενα και στο Μπάς, στο υψηλό επίπεδο. Πέρασες από το εξωτερικό, μεγάλες οι εμπειρίες, αλλά πριν πάω στα προσωπικά σου, το παιχνίδι της Κυριακής θέλω να μου σχολιάσεις και εσύ. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία. Είναι ένα τοπικό παιχνίδι, αυτομάτως είναι και ένα ντέρμπι. Για μας έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο να κερδίσουμε ένα μάτς για λόγους γοήτρου, είναι σημαντικό γιατί είναι άλλη μια ευκαιρία για μας κάθε αγώνας, έτσι το βλέπουμε και το συγκεκριμένο μάτς, να γίνουμε καλύτεροι και να βγάλουμε τα πράγματα που δουλεύουμε μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς, διότι ο Ηρώδοτος βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Έχει πάρει αποτελέσματα πάρα πολύ δύσκολα. Τα περίμενες αυτά τα αποτελέσματα που έχει κάνει? Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι που χάσανε από τον Απόλλωνα Πόντου στην Αλικανασό, έκανε και μεγάλες νίκες όπως αυτή στη Δράμα. Σίγουρα είναι κάποιες νίκες οι οποίες, αν τις δούμε πριν το παιχνίδι, θεωρούμε ότι βάσει δυναμικής κάπως το περιμένεις το αποτέλεσμα. Αλλά όπως έχουμε δει στο ποδόσφαιρο, όλα γίνονται. Και όχι μόνο αυτό, ο Ηρώδος δείχνει ότι ακόμα και σε παιχνίδια μεγάλα, όπως με τη Δόξα Δράμας, είναι πάρα πολύ δυνατός και σίγουρα το έχουμε και εμείς υπόψη. Αυτό και περιμένουμε μια δυνατή ομάδα και πιστεύουμε ότι θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Μάνο, σίγουρα για την πορεία του Βαλάντη στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχεις χαρή, διότι ήσασταν μαζί στη K20 του Εργοτέλη τότε. Και ξέρεις πολύ καλά ότι ο Εργοτέλης έχει παίχτες με προσωπικότητα σημαντικούς όπως είναι ο Βαλάντης και άλλους πολλοί. Αλλά συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις και εσείς που παίζετε μαζί τους δίνετε το 100%. Ναι, είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να διαθέτει ποιοτικούς παίχτες και παίχτες οι οποίοι έχουν διακρίσεις και πολλή εμπειρία. Διαθέτουμε κι εμείς όμως αρκετούς στο ρόστερ και πιστεύω ότι
Και μάλιστα έχετε και κάποιους ποδοσφαιριστές, συγγνώμη που σε διακόπτω, που έπαιξαν μαζί με το Μαλάτι. Έτσι, Φραγκουλάκης, Γιαλούσης, έχετε περάσει με αυτούς τους ποδοσφαιριστές πολλά. Δεν τους πρόλαβα τόσο πολύ στην πρώτη ομάδα, γιατί όταν πήγα εγώ, εκείνη τη χρονιά έφυγαν. Αλλά τους γνωρίζω και σίγουρα έχουν πετύχει πάρα πολλά πράγματα σε ψηλό επίπεδο. Είναι παίχτες σημαντικοί. Είναι παίχτες και με ποιότητα και με πολλή εμπειρία. Και νομίζω ότι δίνει ένα τόνο παραπάνω στην ομάδα του Ηρωδότη. Γύρισες Βαλάντι στο Ηράκλειο και βρήκες ένα ποδοσφαιρικό Ηράκλειο ξανά δυνατό με τον Όφη στη Σούπερ Λίγκα, με δύο ομάδες στη Football League. Νομίζω πως επειδή είσαι κριτικός, είσαι από εδώ, είναι η χαρά σου αυτό. Σίγουρα χαίρεσαι και το τόπος όταν υπάρχουν ομάδες αρκετές στο υψηλό επίπεδο. Γενικά τα τελευταία χρόνια η Κρήτη έχει ομάδες σε υψηλό επίπεδο. Θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια είχε τρεις ομάδες. Δύο ομάδες βασικά. Είχε τον Πλατανιά και τον Εργοτέλη. Πότε είχε τον Όφη και τον Πλατανιά. Όφη και πότε είχε τον Εργοτέλη. Και φέτος νομίζω ότι είναι μια καλή σεζόν για την Κρήτη. Γιατί αγωνίζονται οι δύο ομάδες. Τρεις ομάδες στη δεύτερη κατηγορία. Όφη στην πρώτη κατηγορία. Επειδή ο καθένας όμως δεν μπορεί να πει εύκολα για την ομάδα του, εγώ θα τα αντιστρέψω λίγο. Θα ρωτήσω τον Μάνο πού πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει ο Εργοτέλης και θα ρωτήσω μετά τον Μπαλάντι για τον Ηρόδοτο. Εγώ πιστεύω πολύ στην ομάδα του Εργοτέλη. Θεωρώ ότι είναι μία από τα φαβορί για την άνοδο φέτος. Αρκεί να συνεχίσει να παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο, να έχει τις ίδιες εμφανίσεις, πιστεύω ότι έχουν όλα τα φόντα για να μπορέσουν να κάνουν κάτι πολύ καλό φέτος. Μπαλάντι, δεν μπορείς να διαφωνήσεις τώρα εύκολα μαζί του, έτσι που το έθεσε. Είσαστε όμως συγκρατημένοι. Δεν θα διαφωνήσω ότι αν συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που μπορούμε μέσα στο γήπεδο και αυτό που πρέπει να κάνουμε, σίγουρα θα έχει επιτυχία γιατί είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά ελκυστικό πρώτον και δεύτερον είναι κάτι το οποίο όταν το κάνεις καλά πετυχαίνει. Άρα σίγουρα θα έχουμε μια καλή πορεία αν συνεχίσουμε με τον ίδιο γνώμονα. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι είμαστε μια ομάδα από τα φαβορί. Δεν είμαστε μια ομάδα που δεν βάζουμε στόχους τόσο μακροπρόθεσμους. Απλά κοιτάζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αλλά στο ότι αν συνεχίσουμε τον ίδιο γνώμονα θα έχουμε σίγουρα καλή εικόνα, σε αυτό θα συμφωνήσω. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Πού πιστεύετε ότι, και βέβαια ο καθένας από εσάς να δώσει και την δικιά του απάντηση, πού πιστεύετε ότι θα κριθεί το ντέρμπι της Κυριακής, σε αυτό που το θέλει περισσότερο ή καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι? Μάνωση. Σε ένα τέτοιο αγώνα παίζουν όλα ρόλο. Δηλαδή και η διάθεση που θα βγάλουν οι παίχτες και η ποιότητα και η εξέλιξη του παιχνιδιού, το ποιος θα προοδηγηθεί, ας πούμε, θα παίξουν πολλά ρόλο. Δεν θεωρώ, ας πούμε, τόσο πολύ γνωριζόμαστε μια ομάδα με την άλλη, δηλαδή πάνω κάτω τα πλάνα μία της άλλης τα γνωρίζουμε, οπότε θα παίξει ρόλο το ποιος θα βρεθεί και σε καλύτερη μέρα και κυρίως η ατομική απόδοση κάποιων ποδοσφαιριστών, θεωρώ. Αλλά και αυτό που είπε η Νικολέτα Βαλάντι, είναι, στα ντέρμπι είναι δεδομένο, δηλαδή αυτό η θέληση το να επιβληθείς, να πάρεις το παιχνίδι, παίζει μεγάλο ρόλο, το να πρώτα, νομίζω. Είναι πιο κυρίαρχος, νομίζω. Καμιά φορά είναι και πάνω από την ποιότητα σε τέτοια παιχνίδια. Για να βγει η ποιότητα και όλα τα υπόλοιπα μέσα στο γήπεδο, πρέπει να δείξεις χαρακτήρα. Πρέπει να είσαι σκληρός σε τέτοια παιχνίδια και πρέπει να έχεις πολλή θέληση. Όταν έχεις αυτά, νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα θα βγουν. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό σε ένα ντέρμπι. Όλα έρχονται μέσα από τη θέληση. Όλα. Και επειδή, για να μην το ξεχάσω, μας είπε ο Μάνος για τον Εργοτέλη, εσύ για τον Ηρόδοτο τι πιστεύεις? Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Μια ομάδα που δείχνει ότι έχει χημεία. Και θεωρώ, και με βάση τα αποτελέσματα που έχει κάνει, αλλά και με βάση την εικόνα που δείχνει στα παιχνίδια, ότι δεν μπορεί να μην είναι δυνατή σε κάθε παιχνίδι. Θα είναι δυνατή σε κάθε παιχνίδι, άρα πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που πιστεύω θα μείνει σίγουρα στην κατηγορία. Πολύ σημαντικό. Και το εύχομαι κιόλας. Πολύ σημαντικό αυτό.
Λέγαμε, με δική μου, ας πούμε, εγώ ξεκίνησα τη συζήτηση πριν μπούμε στο στούντιο και δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω. Είναι σαφές ότι και εσύ και οι συμπαίχτες σου έχετε μια καταπληκτική συνεργασία με το νέο προπονητή. Ήδη ο Μάνος Φουκαράκης πριν, ενώ είναι υποσχεστής του Ροδότου, έμπλεξε το εγκόμιο του προπονητή σας. Είναι κάτι που πλέον αποτελεί κοινό μυστικό, ότι με αυτόν τον προπονητή ο Εργοτέρης παρουσιάζει κάτι πολύ όμορφο φέτος, τον νίκη του Παπαβασιλείου. Είναι κάτι που το λέω όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Γενικά έχουμε ένα πάρα πολύ καλό team. Με πρώτο τον προπονητή μου, τον Νίκη του Παπαβασιλείου. Το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να πλέξω ένα γκόμι γι' αυτόν. Αν και το γνωρίζω λίγο καιρό, δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος με αξίες και γνώσεις. Και νομίζω ότι κάθε ποδοσφαιριστής που βρίσκει σε αυτήν την ομάδα έχει να πάρει πάρα πολλά από αυτόν και από τους υπόλοιπους σίγουρα που είναι δίπλα του. Είναι παιδιά με όρεξη και παιδιά με γνώσεις. Και νομίζω ότι θα είναι μια χρονιά που θα κερδίσουν όλοι από αυτό. Και οπωσδήποτε βρήκες στον Εργοτέλη και με την επιστροφή σου στην ομάδα κάποιους παίκτες ιδιαίτερα σημαντικούς. Βλέπουμε ένα υλικό το οποίο μπορεί να μην είναι τόσο πολύ γνωστά τα ονόματα Βαλάντη, αλλά ένας-ένας και εκτός από το σύνολο έχουν ξεχωρίσει και ήδη έχουν προκαλέσει συμπαίκτες σου ενδιαφέρον από μεγάλες ομάδες. Είναι γεγονός. Έχουν γραφτεί παίκτες για ΑΕΚ, για Ολυμπιακό, για ΠΑΟΚ. Σίγουρα όταν βγαίνει κάτι καλό μέσα στο γήπεδο και όταν η ομάδα είναι ψηλά, όταν η ομάδα δείχνει καλή εικόνα, σίγουρα θα πέσουν και μάτια πάνω της. Άρα λοιπόν αυτομάτως. Κάποιοι μέσα σε αυτή την ομάδα θα ξεχωρίσουν, κάποιοι μέσα σε αυτή την ομάδα θα προκαλέσουν ενδιαφέρον. Σίγουρα υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν είναι ονόματα, όπως είπες και εσύ, αλλά είναι παίκτες με πολύ δυνατά στοιχεία, για μεγάλα στάνταρ. Και θεωρώ ότι αυτή η ομάδα δεν έχει μόνο 2-3, έχει πολλούς. Γιατί για να βγει μια τέτοια εικόνα μέσα στο γήπεδο δεν εξαρτάται από ένα και δύο και τρία άτομα. Εξαρτάται από πολλούς. Έχεις δίκιο. 11 και νομίζω ότι όσο προχωράει το πρωτάθλημα θα αναδεικνύονται και άλλα παιδιά που έρχονται από πίσω. Παιδιά ίσως που δεν έχουν πάρει ευκαιρίες ακόμα. Υπάρχει πολύ ταλέντο στην ομάδα. Και με τις γνώσεις αυτές του προπονητή και τη φιλοσοφία που έχουμε, νομίζω θα τις δείξουμε και θα τις δουν και η ομάδα σίγουρα. Πάντως έχει ιδιαίτερη σημασία ότι στη Football League υπάρχει συνολικά μια πολύ δυναμική παρουσία της Κρήτης. Υπάρχουν και άλλες δύο ομάδες από τα Χανιά και είναι αυτό κάτι το οποίο αξίζει να το σημειώσουμε, Γιώργο, έτσι. Ακριβώς, Νικολέτα, και με την ευκαιρία να ρωτήσω και τα δύο παιδιά, διότι έπαιξαν με τις χανιώτικες ομάδες στην προηγούμενη αγωνιστική. Ο Μεν Ηρόδοτος ιτήθηκε από τον ΑΟΧ Κισαμικό. Ο Εργοτέλης ισοφαρίστηκε από τον Πλατανιά. Μάνο, στα Χανιά μέχρι τώρα ο ΑΟΧ Κισαμικός δεν είχε την πολύ καλή πορεία, όμως με εσάς η αλήθεια είναι πως φάνηκε να άξιζε αυτή τη νίκη. Αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησε η ομάδα του Κισαμικού ΑΟΧ όπως τελείωσε την περσινή, αλλά εμείς γνωρίζαμε ότι διαθέτει ένα πολύ καλό ρόστερ και ότι το παιχνίδι θα είναι δύσκολο. Έψαχναν την πρώτη νίκη τους και την πέτυχαν απέναντι σε εμάς με πολύ καλό ποδόσφαιρο, θεωρώ. Τώρα για την ομάδα του Πλατανιά που παίξαμε φιλικό πρόσφατα πριν 1,5 μήνα, δείχνει πολύ δυνατή ομάδα και πιστεύω ότι θα είναι από τις ομάδες που θα βρίσκονται πολύ ψηλά. Όπως καταλαβαίνεις, έδωσες πολύ καλή πάσα για την ερώτηση, οπότε το έχεις και με τις assist. Εντάξει, για να προσπαθώ. Είσαι μπασκετή. Επειδή είσαι του μπάσκετ, γι' αυτό το είσαι με τις assist. Βαλάντη, με τον Πλατανιά, η αλήθεια είναι πως στεναχωρήσατε λίγο τον κόσμο. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι ήδη αυτός ο κόσμος πρέπει να είναι πολύ ικανοποιημένος και φυσικά δεν έχει παράπονο. Αλλά η πικρή γεύση να είσαι 2-0 σχεδόν μέχρι το τέλος και στο τέλος να γίνεται 2-2 έμεινε. Σίγουρα με μια πικρή γεύση όταν είσαι μέχρι το 87-88 όπως ήμασταν μπροστά με 2-0 και δεχόμαστε 2 γκολ στο τέλος, σίγουρα σου μένει μια πικρία. Διότι θεωρείς ουσιαστικά δικό σου το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν στεναχωρήσαμε τον κόσμο με αυτό το αποτέλεσμα, αλλά νομίζω ότι η εικόνα μας κάνει χαρούμενο τον κόσμο το Εργοτέλη και χαρούμενο τον κόσμο που έρχεται στο γήπεδο γενικά.
και θα θέλαμε να δούμε κι εμείς παραπάνω στον κόσμο στο γήπεδο, γιατί θέλουμε αυτό το πράγμα που κάνουμε να το δει κι άλλος κόσμος. Κι άλλος κόσμος, και νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο να έρθει στο γήπεδο και να δεις ωραίο ποδόσφαιρο. Σας έχει αδικήσει ο φίλαθλος κόσμος του Ηρακλείου, εγώ το λέω αυτό, είναι δικό μου σχόλιο. Όσο για την ομάδα του Πλατανιά που ήρθαμε έτσι, με σκορ 2-2, θεωρώ ότι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Και ένα μάτς όπως και στο Βόλ εμείς σοφαρίσαμε στο 92, έτσι κάθε μάτς δεν πρέπει να το παρατάς, δεν πρέπει να τα αφήνεις μέχρι το τέλος. Αυτό έκανε και η ομάδα του Πλατανιά. Μπορεί να έκανε 2-3 ευκαιρίες στο τέλος και να τις πέτυχε, όμως αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ομορφιά του. Στεναχωρήθηκε ο κόσμος του Εργοτέλη, χάρη και ο κόσμος του Πλατανιά. Και κάτι για το κλείσιμο. Μονολεκτικά, Βαλάντη, πέρασε από τα Γιάννα, πέρασε από το εξωτερικό, αλλά φαίνεται ότι είχες νοσταλγία για το Ηράκλειο. Μου έλειψε λίγο η αλήθεια, ναι. Σου έλειψε. Αλλά φάνηκε η διαφορά σε όλα τα επίπεδα. Σε σένα φαίνεται η διαφορά. Νομίζω αυτή η περιήγησή σου έκανε καλό ρήμα και ποδοσφαιρικά και σαν άνθρωπος. Σίγουρα. Στην ομάδα που ήμουν το περισσότερο διάστημα στα Γιάννα, κέρδισα πάρα πολλά πράγματα ποδοσφαιρικά. Είχα ενεργό ρόλο, άρα και εμπειρίες. Ορίμασα ποδοσφαιρικά, σίγουρα, γιατί μέσα τα παιχνίδια οριμάζεις. Και ήρθα εδώ για να πάρω περισσότερα πράγματα. Και θα σας ευχηθούμε και στους δυο σας τα καλύτερα. Τα καλύτερα και στους δυο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.